Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε περισσότερη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφεραν πηγές, καθώς το Βερολίνο αντιμετώπιζε μεγαλύτερη πίεση λόγω των κλήσεων από το Κίεβο για τα άρματα μάχης Λέοπαρτ γερμανικής κατασκευής. Η συμφωνία για την 7η τέτοια δόση βοήθειας ήλθε καθώς οι 27 Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες, αφού οι δυτικές χώρες απέτυχαν την περασμένη εβδομάδα να συμφωνήσουν για την αποστολή αρμάτων μάχης στην Ουκρανία, υποσχέθηκαν όμως υποστήριξη αξίας δισεκατομμυρίων. Το πακέτο των 500 εκατομμυρίων ευρώ, 542 εκατομμύρια δολάρια δηλαδή, εγκρίθηκε μαζί με άλλα 45 εκατομμύρια για τη στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία, όπως έχει δηλώσει διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι και η Ουγγαρία ενέκρινε τη δόση των 500 εκατομμυρίων, αλλά έδειξε την αντίθεσή της σε περισσότερες κυρώσεις, ειδικά εάν περιορίσουν τη συνεργασία της Βουδαπέστης με τη Μόσχα στην πυρηνική ενέργεια. Όλες οι αποφάσεις που θα μπορούσαν να παρατείνουν τον πόλεμο ή να οδηγήσουν σε πιθανή κλιμάκωση είναι αντίθετες με τα συμφέροντά μας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πίτερ Σιγιάρτο. Έχει αποδειχθεί ότι οι κυρώσεις οδηγούν την Ευρώπη σε αδιέξοδο, τόνισε.